Αυτό που έγινε χθες στην Ολομέλεια, ειδικά αν παρακολουθούσε αυτή την Ολομέλεια. Είδε στην τριλογία μας. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Δεν την παρακολουθούσα, δεν έχω ακόμη τουλάχιστον τόσο μαζοχισμό να κάθομαι να παρακολουθώ την Ολομέλεια, αλλά είπε μου την εμέναν τώρα. Είπε μου την εμέναν τώρα. Είδες τα αποσπάσματα που παίξαμε σήμερα το πρωί. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είδα τα αποσπάσματα. Εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω αν είναι θέμα μαζί. Δεν ξέρω αν έκανε προπόνηση η κυρία Δημητρίου για το δείπνο που θα ακολουθούσε με τον Αβέροφ και τον Αναστασιάδη. Ή αν τα έβγαλε όλα πριν να πάει, για να μην έχει κάτι εκεί. Πιθανό, ναι. Θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος αυτά, τα άλλα που ακολούθησαν. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι θέμα μαζοχισμού, όπως ξεκίνησα να σου λέω. Εγώ ότι αυτά τα αποσπάσματα για να τα δω και να τα κόψω, είδα την Ολομέλεια 3 φορές. Μπράβο, νομίζω πρέπει να φτιάξουμε ένα ειδικό μετάλλιο μαζοχισμού. Α, μόνο έτσι μπορούσε να γίνει δουλειά όμως. Και άφησα και πάρα πολλά πράγματα έξω. Δηλαδή, ανέβαζες τη μία ώρα, γιατί ήταν η μία ώρα στο τέλος. Αν την έβαζες να παίζει, ρε παιδί, να παίξει τηλεόραση επανάληψη, τη μία ώρα μόνο, νομίζω θα έσκιζε. Νομίζω. Για να δούμε. Λοιπόν. Πάντως, από αυτά τα οποία διαβήθηκαν χθες, έχει μία ανάρτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, που επιτίθεται με πολύ σφοδρούς και έτσι υψηλούς τόνους κατά του Αβέροφ Νεοφύτου. Κατά του Αβέροφ Νεοφύτου, για το χθεσινό βραδινό, για το δείπνο. Για τις δηλώσεις που έκανε ο Αβέροφ Νεοφύτου, ναι, θα τις δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Περί ακυβερνησίας, αυτό δεν λες? Ναι. Και επιτίθεται ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης στον Αβέροφ Νεοφύτου. Κάτσε να το βρω, μιας και το είπες τώρα. Παιδιά, μπορούμε να το βρούμε και από εμάς μέσα για να το δείξουμε. Αφού το είπε, είσαστε, που το είπε. Δεν είσαστε φίλοι με, το, α, με τον. Είμαι εγώ. Απλώς δεν ξέρω να το ρυθμίζω για να φανεί στην τηλεόραση. Κώστα μου, το. Ναι. Όχι, το έχω, παιδιά. Απλώς να το δείξουμε. Ο χειρότερος, λέει, σύμβουλος στην πολιτική είναι η εμπάθεια. Το πιο επιζήμιο για την πατρίδα είναι η αιμονή, ο μηδενισμός και η στήρα κριτική. Τα λεγόμενα του κυρίου Αβέροφ συγκρούονται με την ίδια του την ιστορία. Είναι ο ίδιος που προτίμησε παρά την στήριξη του υποψηφίου που προέρχεται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό να στηρίξει με θέρμη τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Αν ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου διερωτάται αν κυβερνάται η χώρα ας δει τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της οικονομίας, ας αναγνώσει τις διπλωματικές επιτυχίες της χώρας, να μελετήσει τις πολιτικές στήριξης της κυβέρνησης προς τη μεσαία τάξη και τους συμπολίτες μας. Αν είναι έστω ειλικρινής ο κύριος Νεοφύτου, όταν αναφέρεται σε αυτό που αναζητούν οι πολίτες στην πραγματικότητα, είναι τον εαυτό του που εννοεί. Εξάλλου είναι γνωστές οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες του. Τελεία. Αν για τον κύριο Νεοφύτου η παρούσα κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις πολιτικές που ο ίδιος πρεσβεύει, αυτό αποτελεί παράσημο και προνόμιο για εμάς. Άλλωστε μας χωρίζει χάσμα αντίληψης και προσέγγισης. Άρχισαν τα όργανα. Καλά. Άρχισαν τα όργανα. Καιρό τώρα, εννοείται, έτσι. Και δεν ξέρω. Ναι. Ξεκίνησαν τα όργανα. Φαίνεται τώρα ότι συντονίζονται τα όργανα. Ναι. Ναι, τέλεια χοροδία. Έχουν κουρδιστεί. Το θέμα ποιο είναι? Εγώ έχω μία απορία. Τα όργανα κουρδίζονται για την παράσταση του 2026 ή του 2028 ή και τις δυο τις παραστάσεις μαζί? Αυτό μένει τώρα να ανακαλύψουμε, Κώστα μου. Και για άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν. Ναι, στο τέλος της ημέρας όμως όλους, όλους τους ενδιαφέρει αυτό. Οι εκλογές. Ας μην γελιόμαστε. Άρα έχουμε, ναι, το 26 τις βουλευτικές και το 28 τις προεδρικές. Κάποιους τους ενδιαφέρουν οι προεδρικές εκλογές, κάποιους τους ενδιαφέρουν οι βουλευτικές εκλογές, κάποιους τους ενδιαφέρουν οι εσωκομματικές εκλογές, κάποιους τους ενδιαφέρουν οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη για ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής. Όλοι έχουν κάτι. Αν υπήρχε ο Θείασος Παπά Δημήτρη Κακουράτου, θα έσπαζε τα μία με την επιθεώρηση «χαλάλι μας το χάλι μας». Επίσης, κάτι άλλο είναι, μπορούμε, λέει, να έχουμε τα ονόματα αυτών που δεν ήταν στην Βουλή για να τους βοηθήσουμε να μην ξαναπάνε, αφού δεν τους ενδιαφέρουμε. Και άλλο μήνυμα μου ήρθε.
Απαράδεκτα αυτά που γίνονται, λέει η κυρία Αγγέλα. Είναι, κυρία Αγγέλα μου, πολύ απαράδεκτα. Είναι φουιτσάρικο να... Αχ, συγγνώμη, αυτό το είχα διαβάσει. Λοιπόν, για πες μου, Κώστα μου, γιατί κάτι είδα που έστελνες μηνύματα. Θέλω να σταθώ στα δύο τελευταία για τις αυξήσεις. Έρχονται αυξήσεις στα σκύβαλα. Ναι, είναι η περίοδος που καταρτίζουν οι τοπικές αρχές τους προϋπολογισμούς για το 2025 με καθυστέρηση φέτος, γιατί καθυστέρησε να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η κρατική χορηγία και αυτές τις μέρες καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί. Ναι. Στο Δήμο Πάφου, ο οποίος είναι σχεδόν έτοιμος να προχωρήσει στην έγκριση του προϋπολογισμού, έχουμε πληροφορίες ότι περιλαμβάνονται αυξήσεις στην αποκομιτή των σκυβάλων για το 2025. Μικρές αυξήσεις της τάξης του 5,7%. Θα είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός, ο οποίος θα είναι της τάξης, θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια μαζί με τα ποσά που περιλαμβάνονται για τη χρηματοδότηση κάποιων έργων, και περιλαμβάνεται και η αύξηση αυτή του 5,7% στα σκύβαλα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι υπηρεσίες καθαρισμού δρόμων, πλατιών, πεζοδρόμων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνεται, ναι, δηλαδή και αυτό το, και αυτή η υπηρεσία μέσα στην αποκομιδή των σκυβάλων. Είναι, παράλληλα, έχει προχωρήσει και σε αγορά εξοπλισμού, νέων μηχανημάτων, νέων σαρώθρων. Γι' αυτό δικαιολογείται και προτείνεται αυτή η αύξηση. Μένει να δούμε αν θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν τη λυπητερή εντός των ημερών για το νερό που ξόδεψαν το καλοκαίρι. Ακόμη δεν έχουν παραλάβει λογαριασμού στην Πάφο από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, γιατί έπρεπε στο μεταξύ να στηθεί αυτό, γιατί δεν υπήρχε στην Πάφο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας και θα είναι η πρώτη φορά που θα αποσταλούν αυτοί οι λογαριασμοί. Οι πρώτοι που θα πάρουν λογαριασμούς είναι την ερχόμενη εβδομάδα οι δημότες της Ιεροκηπίας και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι δημότες των άλλων δήμων. Μάλιστα. Και εκεί προβλέπονται αυξήσεις, και σε αυτούς τους λογαριασμούς προβλέπονται αυξήσεις, καθώς η τιμολόγηση του νερού γίνεται με τα ισχύοντα στο Δήμο Πάφου, που ήταν υψηλότερες οι τιμές σε σύγκριση με τους άλλους δήμους, Πέγιας, Γεροσκήπου, και ιδιαίτερα στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς θα είναι τσουχτεροί οι λογαριασμοί. Θα το δούμε ακριβώς πώς θα γίνει. Έχουμε και κάτι για την ίδρυυση. Αυτό μόλις το είπα τώρα, για την ίδρυυση, για τους λογαριασμούς. Για το 5,7 είναι η ίδρυυση. Όχι, το 5,7 είναι για τα σκύβαλα στο Δήμο Πάφου. Εκεί ίδρυυση λογαριασμοί. Α, ίδρυυση λογαριασμοί. Από, από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Συγγνώμη, απολογούμε. Εντάξει, άμα παρακολουθείς 2 ώρες και 3 ώρες στη Βουλή, συγχύζεσαι μετά την επόμενη μέρα. Είναι λογικό. Απολογούμε. Είναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις την πατάτα, την πουρέ. Τη ξέρεις. Το πουρέ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ο πουρές, ναι, ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο εγκέφαλός μου. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, ή να σε αποδεσμεύσω. Ναι, είχαμε τη σύλληψη ενός 24χρονου για σωρία υποθέσεων, κλοπών, διαρρήξεων, ληστιών και για ληστεία, μεταξύ άλλων, κατηγορείται. Πρόκειται για μια περίπτωση γνωστή στην αστυνομία. Έχει συνδεθεί με υποθέσεις, με 2 διαρρήξεις καταστημάτων. Μία ληστεία, καθώς απείλησε με μαχαίρι έναν ιδιοκτήτη οχημάτων από το οποίο είχε κλέψει μία μπαταρία και τον απείλησε με μαχαίρι όταν τον εντόπισε. Από το ίδιο υποστατικό κλάπηκαν άλλες 9 μπαταρίες και 200 λίτρα πετρελαίου. Επίσης, θεωρείται ύποπτος για την κλοπή ενός οχήματος. Έχει τεθεί υποκράτηση και διερευνώνται και άλλες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παίζει η Πάφος το Σαββατοκύριακο. Καλύτερο αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Πάφος παίζει το Σαββατοκύριακο. Η Πάφος. Ναι, 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 παίζει, να, βέβαια, ποδόσφαιρο. Θα παίζει, θα παίζει. Νομίζω στα χωριά του Νίκου. Στα χωριά του Νίκου. Να του στείλουμε την αγάπη μας του Νίκου. Μεταξύ του Νικόλα, χρόνια πολλά σε όλους τους γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικόλαους και στις Νικολίνες, στις Νίκες. Τις Νικολέτες.